Τι είμαστε, δηλαδή ο Ραφαήλ, η Σοφία,
Σοφία ή ο Γιάννης να τους δώσουν επικίνδυνα ονόματα, εσύ. Όπως Χαμένος, Γαβ, Άδωνης, Τσίπρας, Κούλης, να ξέρουν! Μα δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Τι κίνδυνο καταλάβεις τώρα από τον τυφώνα Αριάδνη. Εκτός αν είναι η Αριάδνη της τρίτης λυκείου. Στη γραμμή είναι και πάλι η απεσταλμένη του ΣΚΑΙ στα κύθυρα, κυρία Ειρήνη Βενέρη Τραβασάλου. Πείτε μας, κυρία Τραβασάλου, τι γίνεται εκεί. Η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει. Όλα τα ριάκια που καταλήγουν στη θάλασσα έχουν γίνει μεγάλα ποτάμια. Η πρόσβαση στις παραλίες γίνεται μόνο με πλωτά μέσα. Εσείς πού βρίσκεστε τώρα. Εγώ τώρα είμαι στη σκεπή του σπιτιού του Βικέντιου στην Κομπονάδα και προσπάθω πλέον να ένα τεράστιο ποτάμι που έχει γίνει ένα με τη θάλασσα. Να προσέχετε, κυρία Τραβασάρου, να προσέχετε. Θα έρθει ο Λαζαρούκος της Μελίας με το σκάφος να με πάρει. Αν προλάβει δηλαδή και δεν έχω πνιγεί. Να σας ενημερώσω επίσης ότι έχω αναρτήσει στη σελίδα μου στο Facebook 556 πιτάδες, 832 φωτογραφίες και 15.233 βίντεο για να τα δει ο κόσμος. Σας ενημερώνω επίσης ότι στις φωτογραφίες και τα βίντεο αυτά δεν υπάρχει φάτσα της κομπλεξικής που την έχω μπλοκάρει. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να προσέχετε. Δραματικές στιγμές ζουν οι κάτοικοι των κτηρίων. Μείνετε συντονισμένοι για νεότερα. Ποιος σου λέει να μότω πού. Να μην μου λέω να μάθω. Αηδία, αηδία θα το κάνω. Με αυτό το κολόγιο δεν ξέρω πώς να πάω στην τράπεζα, ρε παιδιά. Να πάρω τη σύνταξη. Άσε που έμαθα ότι ανέβασαν το όριο αναλήψεως στις 5.000 ευρώ. Σοβαρά. Ωραία, δηλαδή θα μπορούμε να παίρνουμε όλη τη σύνταξη του χρόνου με τη μία. Ευτυχώς, γιατί πρέπει να στείλω λεφτά και στα παιδεία. Αλήθεια, τι κάνουν τα παιδιά σου. Ο πρώτος είναι δικηγόρος. Η κόρη σπούδασε δασκάλα, ο τρίτος έγινε κλέφτης. Κλέφτης! Και το κρατάς στο σπίτι. Κοίτα να κάνω, είναι μόνο που του φέρνει λεφτά. Μη γελιέσαι καθόλου, φίλε. Με καλάσκιφοφ και κουκούλα κλέβεις το πολύ 100.000. Αν θες να κλέψεις παραπάνω, πρέπει να φοράς κουστούμι και γραβάτα. Εγώ πάντως, ρε παιδιά, πήγα χθες στην τράπεζα. Τι τσιφούτιδες τι καρμύριδες είναι. Πας στο κουρίο του Θέμη, παντού κάτω τρίχες. Πας στο Παναγιώτη το Μαραγκάτικο, παντού κάτω ροχανίδι. Πας στη Βιτίκα τη Μοδίστρα, κάτω παντού η φάση. Φώτιστε μετά. Πας στην τράπεζα και το σπηλό δεμένο το έχνικο. Πάρε σιγάλες Γιάννη. Κάνεις μια σχέση και μόλις σου πάρει τον αέρα από ζουζούνι καταλήγεις γάιδα όπως χωρίς να το καταλάβεις. Άστα, μην σε ζητάς. Εν τω μεταξύ με αυτόν τον κύριο πείλασα. Κάτσε να
πάρω τηλέφωνο πάλι και όλα στο πλάι. Καλά, και γιατί δεν μίλησες? Η Εύα Σουλατζίβικο με έχει μάθει τόσο καλά που με μια άλλη παρετή έχω παραγγείλει. Καλά, πώ θα το παίρνει τα σουλάκια με τέτοια γλυκά. Δεν το έμαθε. Νίκο στον Ιντζάζ, πόσο και τελείωσε, το σπίτι. Τέλειο. Μετά από συνάντηση του Δημάρχου Κιθήρων με τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Παυλόπουλο, εγκρίθηκε η επιδοτούμενη γραμμή εσωτερικής συγκοινωνίας των Κιθήρων με το πλοίο Πορφυρούσα. Συγκεκριμένα, το πλοίο θα εκτελεί 4 φορές την ημέρα το δρομολόγιο Καψάλη Αγία Πελαγία μέσω Μιλοποτάμου. Ο Δήμαρχος Κιθήρων είπε μεταξύ άλλων. Η Δημοτική Αρχή έλυσε άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα του νησιού των Κιθήρων, αυτό της εσωτερικής συγκοινωνίας. Θα ενημερώσω αναλυτικά τους τσιριγώτες για το μεγάλο έργο μου μέσα από το Facebook. Ρε παιδιά, ο Δήμαρχος λέει του έλυσε το συγκοινωνιακό του νησιού. Καλά λέει. Κυρίους κυρίους επιβάτες, ότι το πλοίο Πορφυρούσα κατέφτασε στο λιβάδι. Οι επιβάτες παρακαλούνται να εξέλθουν αμέσως, καθώς το πλοίο θα αναχωρήσει άμεσα για καρβουνάδες με τελικό προορισμό τον ποταμό. Αλλά εγώ αυτόν τον καιρό πάω αμέσως να φυτέψω ρύζι. Τώρα που ήρθαν οι Κινέζοι και τέτοιοι επενδυτές που είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει.